Ξεκινώντας τη νέα χρονιά, θέλαμε να προσεγγίσουμε και να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο διακεκριμένο, εργατικό, με στόχους και μεράκι για αυτό που κάνει. Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μας ήρθε στο μυαλό. Μια ευγενική προσωπικότητα, ένας σεμνός χαρακτήρας, μα πάνω απ' όλα ένας επιστήμονας, που έχει καταφέρει να τοποθετήσει τη χώρα μας, αλλά και την Κρήτη μας, στον παγκόσμιο ερευνητικό χάρτη. Η ερευνητική προσπάθεια δεν είναι δρόμος ταχύτητας, είναι δρόμος αντοχής. Θα το παρομοίαζαμε με μαραθώνιο. Είναι μια συνεχής προσπάθεια, οπότε κανείς πρέπει να μπορεί να το κάνει αυτό χωρίς να απογοητεύεται και να μπορεί, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, να βρίσκει λύσεις. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Δηλαδή, με μια θετική ματιά, να βλέπω ακόμα και τις δυσκολίες. Έχετε στερηθεί προσωπικό χρόνο? Βέβαια, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Χρειάζεται κανείς να αφιερώσει και προσωπικό χρόνο, πέρα δηλαδή από το συνηθισμένο ωράριο, πέρα από τα καθημερινά καθήκοντα, για να μπορέσει να λειτουργήσει το Ίδρυμα. Πρέπει να αφιερώσει κάποιος και προσωπικό χρόνο, οπότε πολλές φορές απαιτείται να δουλέψουμε και αργίες και μετά το πέρας του ωραρίου και αυτό βέβαια αφορά και όλους τους εργαζόμενους του ΙΤΕ, θα μπορούσα να πω. Πριν λίγους μήνες, για δεύτερη φορά, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης εκλέχθηκε πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας της Κρήτης. Ενώ κατέχει τον τίτλο του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του διακεκριμένου μέλους του Αμερικανικού Οργανισμού για την Προώθηση της Επιστήμης, καθώς και του πρώτου Έλληνα Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Αυτοί είναι μόνο κάποιοι τίτλοι που γεμίζουν το βιογραφικό του, καθιστώντας τον ως έναν από τους πιο εκλεκτούς αλλά και αφοσιωμένους ερευνητές. Ποτέ ότι θα διανύσετε όλη αυτή την πορεία και με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μας αναφέρατε θα φτάσετε στο σημείο που έχετε φτάσει σήμερα? Όχι, δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Δεν ξεκίνησα για να φτάσω εδώ, ούτε ήξερα ότι θα έφτανα εδώ. Το ένα πράγμα έφερε το άλλο και νομίζω ότι έτσι γίνονται τα πράγματα στη ζωή τελικά. Το να κάνει κανείς πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια σχεδόν ποτέ δεν βοηθάει, σχεδόν ποτέ δεν, τα σχέδια αυτά δεν πραγματοποιούνται με τον τρόπο που κανείς τα έχει σχεδιάσει από την αρχή. Και εγώ βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν περίμενα ότι θα είχα αυτή την πορεία. Ίσα-ίσα αν μου έλεγε κάποιος ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε όταν ήμουν μαθητής ή φοιτητής, δεν θα πίστευα ότι ποτέ θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Από τη Μεγάλη Βρύση, τον τόπο καταγωγής του, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης βρέθηκε μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από τη Μεγάλη Βρύση όμως, κληρονόμησε την περιέργεια για τον κόσμο που τον περιβάλλει, για τη φύση αλλά και τον άνθρωπο. Τι αναμνήσεις έχετε έτσι από το τόπο καταγωγής σας? Έχω εξαιρετικές αναμνήσεις, έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις. Θυμάμαι με νοσταλγία τα παιδικά μου χρόνια, όπως όλοι μας εξάλλου. Τα παιδικά βιώματα σε καθορίζουν και όλοι μας αισθανόμαστε νοσταλγία και έρχεται μια γλύκα όταν σκέφτεται κανείς τα παιδικά του χρόνια. Ήτανε όμορφα χρόνια, ήτανε ανέμελα χρόνια σε ένα περιβάλλον κοντά στη φύση και πραγματικά αυτό θα έλεγα με βοήθησε κιόλας το να είναι κανείς, να μεγαλώνει κανείς κοντά στη φύση. Δημιουργεί αυτό το έναυσμα, αυτή τη σπίθα του να θέλει κανείς να κατανοήσει το φυσικό κόσμο. Και είχα την τύχη αυτή. Θα έλεγα δηλαδή ότι ήμουν πολύ τυχερός στα παιδικά μου χρόνια. Με τους σωστούς ανθρώπους ή και μέντορες στο πλευρό του, έθεσε τους στόχους του και βήμα-βήμα κατέκτησε την κορυφή. Αυτό που πάντα έβλεπα και μ' άρεσε ήταν το πρότυπο του δασκάλου, το πρότυπο του μέντορα. Δηλαδή θα ήθελα κι εγώ, όπως και μένα με ενέπνευσαν άνθρωποι, κι εγώ να εμπνεύσω κάποιους ανθρώπους να ακολουθήσουν κάποιο δρόμο. Αυτό νομίζω ότι είναι το υπέρτατη αμοιβή ενός πανεπιστημιακού δασκάλου, ενός δασκάλου γενικότερα, γιατί αυτό νομίζω ότι ανοίγει ένα ολόκληρο κόσμο.
όπως εμένα μου άνοιξε ένα ολόκληρο κόσμο το ότι συναναστράφηκα με κάποιους ανθρώπους που με βοήθησαν και πραγματικά ήτανε μέντορες, στάθηκαν μέντορες για μένα. Θα ήθελα και εγώ το ίδιο να κάνω για κάποιους νέους ανθρώπους τώρα. Εμπνέετε, θεωρείτε, τις δύο σας κόρες, γιατί είστε πατέρας δύο κοριτσιών, οι οποίες βρίσκονται τώρα στις σπουδές τους. Θεωρείτε ότι είστε πρότυπο για αυτές? Μακάρι, δεν το ξέρω. Όπως σας είπα, κανείς δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό ο ίδιος. Μπορεί να το εύχεται, μπορεί να το θέλει, μπορεί να πιστεύει ότι ίσως κάπως θα καταφέρνει να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος ποτέ. Τους μοιήσατε στον κόσμο της έρευνας? Προσπάθησα και προσπαθώ, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ή αν τα καταφέρω. Αυτό θα δει, όπως σας είπα, θα φανεί. Αν ακολουθήσει κανείς αυτό το δρόμο, είναι ο δρόμος της διαρκούς αναζήτησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα υπάρχουν συνεχώς ανησυχίες και μέσα από αυτές τις ανησυχίες και αυτή την αναζήτηση κανείς βελτιώνεται. Δεν μένει στάσιμος, εξελίσσεται ακριβώς. Και το βλέπω αυτό σε πολλούς ανθρώπους που ακολούθησαν αυτό το δρόμο, ότι υπάρχει αυτή η συνεχής αναζήτηση που, αν το θέλετε, σε κρατάει νέο στη σκέψη, ακόμα και μέχρι τα βαθιά γεράματα. Εξακολουθείς να έχεις αυτή την παιδική περιέργεια, αυτή την αντικειμενική, στο βαθμό που μπορεί και γίνεται, ματιά απέναντι στον κόσμο. Και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή αυτή. Αναπόσπαστο και καθοριστικό κομμάτι στη ζωή του Νεκτάριου Ταβερναράκη είναι η οικογένεια. Το σημείο αναφοράς κάθε παιδιού. Η αγκαλιά που μένει πάντα ανοιχτή και περιμένει καρτερικά τα παιδιά της. Όπως ακριβώς συνέβη και με τον ίδιο. Μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν αποφάσισε να κλείσει το κεφάλαιο του εξωτερικού και να επενδύσει στην εγχώρια ερευνητική κοινότητα. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η οικογένεια. Αυτό ήταν κάτι που το βίωσα κι εγώ, γιατί μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια που πραγματικά είχε τη ζεστασιά, τη σταθερότητα και μας προσέφερε αυτή την ασφάλεια που χρειάζεται κάποιος στα πρώτα του βήματα, στο ξεκίνημά του. Ξέραμε ότι η οικογένεια ήταν ένα σταθερό σημείο αναφοράς, ήταν ένα καταφύγιο που μπορούσε κανείς να γυρίσει πίσω όταν υπήρχαν δυσκολίες, όταν υπήρχαν προβλήματα, ήξερε ότι υπάρχει οικογένεια. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθώ και εγώ τώρα να το κάνω στη δική μου οικογένεια. Δηλαδή να έχουμε ένα τέτοιο σημείο αναφοράς, ένα σταθερό σημείο στο οποίο τα παιδιά να μπορούν να επιστρέφουν. Υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή σας που φοβηθήκατε ή διστάσατε? Η ζωή δεν είναι κάτι που έχει ξαναπαιχτεί για τον καθένα από εμάς. Όλα γίνονται πρώτη φορά. Οπότε η αβεβαιότητα του μέλλοντος, η αβεβαιότητα του τι θα γίνει αύριο, πάντα υπάρχει. Και προφανώς πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος. Εσείς ρισκάρατε όταν φύγατε από την Ελλάδα ή όταν επιστρέψατε στην Ελλάδα? Κάθε βήμα είναι ρίσκο. Κάθε βήμα είναι ρίσκο. Και όταν έφυγα από την Ελλάδα ήταν ρίσκο. Δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν ήξερα αν εκεί που θα πάω θα καταφέρω να κάνω κάτι. Και βέβαια όταν ήμουν πια εκεί και πάλι είχα αρχίσει μια καινούρια πορεία που είχε μια εξέλιξη και χρειάστηκε να τη διακόψω αυτή την πορεία για να κάνω μια αλλαγή, να στρέψω πίσω, όπου και πάλι ερχόμενος στην Ελλάδα δεν ήξερα πώς θα πάνε τα πράγματα εδώ. Τώρα πια, μετά από τόσα χρόνια εμπειρία στην έρευνα αλλά και στα εργαστήρια, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης ομολογεί την αισιοδοξία του για τους ερευνητές της Ελλάδας. Καθώς με τις συνεχόμενες προσπάθειες που γίνονται, αποδεικνύεται ότι η χώρα μας μπορεί να σταθεί επάξια σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά, αφήνοντας το δικό της λιθαράκι στην επιστημονική κοινότητα. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι γόνιμο έδαφος για έναν επιστήμονα? Πιστεύω πως μπορούν να γίνουν πράγματα στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ίσως να μην είναι το καταλληλότερο περιβάλλον. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούν να γίνουν πράγματα στην Ελλάδα ή ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα περιβάλλοντα τα οποία να προσομοιάζουν ή να πλησιάζουν σε μεγάλο βαθμό περιβάλλοντα άλλων ερευνητικών κέντρων στο εξωτερικό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στο ΙΤΕ είναι να φτιάξουμε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες
που χρειάζονται για να μπορέσει κάποιος να κάνει απερίσπαστο στην έρευνά του, όπως θα την έκανε σε ένα οποιοδήποτε ερευνητικό κέντρο ή πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Αυτό το λιθαράκι είναι και ο στόχος του Νεκτάριου Ταβερναράκη για το νέο έτος. Από τη μία η εξέλιξη της ερευνητικής του πορείας και από την άλλη η ενδυνάμωση του ΙΤΕ. Ένα πραγματικό στοίχημα. Αυτό που θέλω να συμβεί είναι να φτάσουμε να είμαστε πλέον ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικοί στο διεθνή στίβο. Δηλαδή να μπορούμε με αξιώσεις να προσελκύουμε ερευνητές από το εξωτερικό να έρθουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που θα μας πάει στο μέλλον, να έχουμε προσέλκυση νέων ερευνητών από το εξωτερικό. Είναι σημαντικό και για να διατηρήσουμε τη θέση μας. Στη συνέχεια, ένα πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες, όπως είπα, και το περιβάλλον, ώστε να μπορεί να γίνει η έρευνα απρόσκοπτα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να έχουμε δηλαδή τις ερευνητικές υποδομές εκείνες, ό,τι χρειάζεται για να γίνει έρευνα, τον εξοπλισμό που χρειάζεται η έρευνα. Η δική σας προσωπική στόχη για το 2021, ποιοι θα λέγατε ότι είναι? Θα ήθελα να συνεχίσω την έρευνα. Σε καμία περίπτωση δεν είδα τη διοίκηση ως κάτι το οποίο ήταν το επόμενο βήμα μετά από μια ερευνητική πορεία. Ίσα-ίσα, πρωταρχικό στοιχείο της δραστηριότητας της δικής μου και του εργαστηρίου είναι η έρευνα και αυτό είναι που θέλουμε να συνεχίσουμε. Αισθάνομαι και πάλι τυχερός ότι τα καταφέρνουμε, γιατί οι άνθρωποι συνεργάτες μου, τα παιδιά στο εργαστήριο, έχω την τύχη να συνεργάζομαι με εξαιρετικούς ανθρώπους και σε αυτούς οφείλω αυτή την επιτυχία. Ότι δηλαδή καταφέραμε κι εμείς να βάλουμε ένα λιθαράκι, να προσθέσουμε το δικό μας το κομμάτι στο οικοδόμημα της γνώσης. Όπως και να έχει, εμείς σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ο Νεκτάριος Ταβερναράκης έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην κατανόηση του φαινομένου της γύρανσης και του νευροεκφυλισμού, θέτοντας τις βάσεις για μια μακροχρόνια ποιοτική ζωή. Ενώ με το πάθος του και την όρεξη για νέα γνώση και προσωπική εξέλιξη, αποκαλύπτει το μυστικό για το πολυπόθητο ελιξίριο της νεότητας και της ζωής. Δεν θα βρούμε το ελιξίριο της νεότητας ή της αιώνιας ζωής, όπως, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός της έρευνας. Ο σκοπός της έρευνας είναι... Ναι, ακριβώς. Ο σκοπός της έρευνας που γίνεται στο πεδίο της γύρανσης είναι να κατανοήσουμε το φαινόμενο αυτό, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιολογικό φαινόμενο. Μελετώντας λοιπόν τη γύρανση, μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η σύνδεση των δύο, δηλαδή γύρανσης και παθολογικών καταστάσεων. Εάν το κατανοήσουμε αυτό, μπορούμε να επέμβουμε παραγωγικά, έτσι ώστε να σπάσουμε αυτή τη σύνδεση και τελικά να έχουμε γύρανση ελεύθερη παθολογίας. Στην ουσία δηλαδή να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες, χωρίς να έχουμε αρρώστιες που ταλανίζουν τώρα τον πληθυσμό πάνω από μια ηλικία. Οπότε το δικό σας ελιξίριο είναι αυτό το κομμάτι έρευνας, είναι όλη η ερευνητική διαδικασία? Νομίζω ότι αν μπορεί κανείς να μιλήσει για προσωπικό ελιξίριο ή τι κρατάει κάποιον άνθρωπο ζωντανό, νομίζω ότι η όρεξη για δουλειά, η όρεξη για ανακάλυψη, η περιέργεια, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό κίνητρο. Δηλαδή το να έχει κάποιος αναπάντητα ερωτήματα, το να έχει κάποιος ανησυχίες, το να θέλει να βρει λύσεις, αυτό είναι κάτι που πάντα τον κρατάει ζωντανό. Είναι κάτι που θέλει να το κάνει. Ξυπνά το πρωί και έχει ένα σκοπό, θέλει κάτι να πετύχει. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό το κίνητρο, και αυτό είναι κάτι που η επιστήμη και η έρευνα το δίνουν.